Σήμερα θα καλωσορίσω στη συχνότητα τον καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον εκλεκτό φίλο της συχνότητας αυτής, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα κύριε Μάζη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Πόσο γονατισμένη βρήκατε την Τουρκία από τη σύνοδο κορυφής αρχικός του ΝΑΤΟ? Δεν θα την έλεγα καθόλου γονατισμένη, ίσα ίσα. Ανάγκασε τη Σουηδία να υποσχεθεί, προσέξτε, ότι θα αλλάξει το σύνταγμά της σε όλα εκείνα τα σημεία τα οποία θα επιτρέπουν την δίωξη αυτών οι οποίοι θεωρούνται τρομοκράτες, Κούρδοι δηλαδή, γιουλενιστές κτλ., ούτως ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του καθεστώτος του ισλαμοφασιστικού της Τουρκίας, για να υποσχεθεί ο κύριος Ερντογάν ότι θα θέσει το θέμα στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση και θα το συζητήσει, αφού προηγουμένως έχουν εκπληρωθεί αυτοί οι όροι από πλευράς Σουηδίας. Αν αυτό το βλέπετε εσείς γονάτισμα, πιθανόν να έχουμε διαφορετική άποψη. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, κύριε Μάζη. Λέω το μασάζ το επικοινωνιακό δύο μέρες ότι... Χαριτολογώ κύριε Σαχίνη. Ξέρετε ότι εγώ δεν γελάω όταν λέω αστεία. Και σας το έχω ξαναπεί ότι μου κάνει παρατήρηση και η γυναίκα μου λέει χαμογέλα λίγο, γιατί νομίζουν ότι μιλάς σοβαρά. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια βρετανική προσέγγιση του χιούμορ. Δεύτερο λοιπόν σημείο. Δεύτερο. Τι περιμένουμε από το Κογκρέσο για να υλοποιηθεί η παράδοση των F-16 στην Τουρκία? Να μπει λέει μια ρήτρα, εδώ είχαμε άλλους πανηγυρισμούς από διεθνολογούντες. Να μπει λέει μια ρήτρα η οποία θα απαγορεύει και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα απαγορεύει λέει τη χρήση των νέων αυτών οπλικών συστημάτων F-16 ανακαινισμένων και καινούριων σε περίπτωση πολέμου. Αυτό δεν το λένε. Μα αυτό είναι κοροϊδία του ισχύς του είδους. Σε περίπτωση πολέμου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ θα απαγορεύσει στην Τουρκία να χρησιμοποιήσει τα ανακαινισμένα της F-16. Ποιος το λέει αυτό? Τρία. Να κρατηθεί λέει ήσυχη η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ και να μην δημιουργούνται εντάσεις. Θα είναι υποτίθεται μέσα στο κείμενο το οποίο θα αποτελέσει και την προϋπόθεση για να δοθούν τα F-16. Πέστε μου κάτι, υπάρχει διεθνές δίκαιο σε αυτόν τον κόσμο στο οποίο όλοι ομνίωμε? Υπάρχει. Αυτό το διεθνές δίκαιο προβλέπει ως άκρος επιθετική και επικίνδυνη ενέργεια την υπέρπτυση. Μιλάω για την υπέρπτυση. Αφήστε την βάρβαρη παραβίαση των 6 και των 10 ναυτικών μιλίων του εναέριου χώρου. Μιλάω για την υπέρπτυση. Υπάρχει λοιπόν διεθνές δίκαιο που να θεωρεί την υπέρπτυση ως άκρος επιθετική και επικίνδυνη ενέργεια? Υπάρχει. Πότε οι νατοϊκοί φίλοι μας και οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι οι υπερπτήσεις της Τουρκίας πάνω από τα ελληνικά νησιά πρέπει να πιεστεί η Τουρκία ώστε να μην τις κάνει? Ποτέ. Το διεθνές δίκαιο αυτό. Μα αυτό είναι για τους αφελείς. Πάμε παρακάτω. Εκείνο λέει το οποίο λέει πρέπει να προσέξουμε, λέει ο κύριος Πρωθυπουργός στη δήλωσή του χθες, πρέπει λέει να καταλάβουμε ότι με πολιτισμό, συνένεση, με τις αρχές της καλής γειτονίας και βασιζόμενοι πάντα με γνώμονα, στο γνώμονα του διεθνούς δικαίου, να μπορέσουμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία.
και να κάνουμε, λέει, και έναν σχετικό οδικό χάρτη. Ακούστε πόσα είπε ο άνθρωπος. Γιατί, λέει, οι διαφορές μας είναι ουσιαστικά γεωπολιτικές. Όπα. Εγώ θυμάμαι, όπως θυμάστε και εσείς, κύριε Σακίνη, το πιάσατε, ότι μία είναι η διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η χάραξη της υφαλοκρηπίδας, τώρα πια και της ΑΟΣ, έτσι, και ότι δεν είναι πολιτικής φύσεως, αλλά αυστηρά νομικής φύσεως. Μάλιστα. Ένα το κρατούμε. Σωστό αυτό που λέτε. Αυτό αλλάζει τώρα. Γίνεται γεωπολιτικό και καλής γειτονίας, έτσι γενικώς. Μπράβο. Μπράβο. Το οποίο τι σημαίνει, κύριε Σαχίνη? Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε πολιτικό διάλογο. Πάντα, λέει, βασισμένοι στο γνώμονα του διεθνούς δικαίου. Μάμα θέλει το γνώμονα του διεθνούς δικαίου και πιστεύει στη μία διαφορά, πήγαινε στο Αμβούργο να στη λύσει. Απαντήσεις για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου στον εαυτό μου. Μα πώς να το κάνουμε αυτό, κύριε Μάζη, αφού η Τουρκία δεν έχει υπογράψει την Άγκλος 3. Συνεπώς δεν μπορεί να πάει στο Αμβούργο. Στο Αμβούργο για να πας πρέπει να πας, αποδέχεσαι το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης. Προσέξτε τώρα τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Με βάση πάντα και γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Ποιο διεθνές δίκαιο? Το διεθνές δίκαιο γενικώς ή το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης, δηλαδή την Άγκλος 3 του 1982. Δεύτερο, όταν λέμε αρχές καλής γειτονίας, τι εννοούμε? Όπως την εννοεί η Τουρκία, το Αιγαίο, Τουρκετζίαν, παρένθεση, κλείνει παρένθεση, θάλασσα ειρήνης. Τι ακριβώς εννοούμε? Ποιες είναι οι αρχές της καλής γειτονίας? Τρίτον, αυτός ο οδικός χάρτης θα είναι ένας πολιτικός οδικός χάρτης? Και βέβαια, τι άλλο θα μπορούσε να είναι, εφόσον μιλάμε για συνομιλίες πολιτισμένες μεταξύ μας, έτσι? Πρόκειται δηλαδή για υποβάθμιση του τελευταίου οχυρού που είχε η Ελλάδα σε όσους πραγματικά πιστεύουν στο διεθνές δίκαιο, μετατροπή της νομικής διαφοράς σε πολιτική διαφορά και ουσιαστικά μια πολιτική διαπραγμάτευση με διαιτησία. Αυτό είναι. Και κάτι άλλο, δεν είναι μία διαφορά. Γιατί και ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε πλέον για πολλές διαφορές. Θα μου πείτε, μα αυτό ήταν και αποτέλεσμα του 79. Ήταν και αποτέλεσμα του 77. Τα ξεχνάμε αυτά? Όχι, δεν τα ξεχνάμε. Των κυβερνήσεων Σιμίτη μιλάω. Αφενός μεν στο περιθώριο της Μαδρίτης και το συμπέρασμα του Ελσίνκη αντιστοίχως. Λέω λοιπόν, πού πάμε, πού ακριβώς πάμε, πώς γονάτισε ο Ερντογάν, δεν το βλέπω. Να δούμε και το άλλο. Έγινε, λέει, αναφορά στη συνθήκη του Μοντρέ. Ναι. Πώς έγινε αναφορά, δηλαδή τι ακριβώς υπόθηκε? Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς από το δικό σας ρεπορτάζ, που είστε έγκριτος δημοσιογράφος, τι ακριβώς υπόθηκε. Αναφέρθηκε η συνθήκη του Μοντρέ? Μα δεν μου αρκεί αυτό. Γιατί στο τραπέζι συζητιέται εάν τα straits, όπως αναφέρονται στη συνθήκη του Μοντρέ, παραμείνουν straits ή γίνει δεκτή η αμερικανική, εντός εισαγωγικών, συμβιβαστική, κλείνουν τα εισαγωγικά, πρόταση τα straits, η Τουρκία να τα λέει Turkish Straits και όποιος άλλος θέλει να τα λέει Turkish Straits και όποιος άλλος εκτός από την Ελλάδα η οποία θα τα λέει Straits, όλοι οι άλλοι θα μπορούν να τα λένε Turkish Straits, δηλαδή τουρκικά στενά. Μισό λεπτό. Έγινε αυτό? Μισό λεπτό, κύριε Μάζη. Όχι, δεν έγινε, διότι στο ρεπορτάζ αυτό που έχει μεταδοθεί είναι μια λιτή δήλωση που λέει ότι η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι στρατηγική σημασία για τη συμμαχία. Σωστό. Υπογραμμίζουμε τη συνεχή υποστήριξή μας στις περιφερειακές προσπάθειες των συμμάχων που αποσκοπούν στη διατήρηση της ασφάλειας, σταθερότητας και της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης όπως προσήκει μέσω της συνθήκης του Μοντρέ του 1936. Αυτά λέει για τη Μαύρη Θάλασσα και τη συνθήκη του Μοντρέ. Δεν λέει για τα στενά και το καθεστώς και την ονομασία τους, που είναι επιτελικοί σχεδιασμοί να λέγονται και Τέρκης. Μάλιστα. Άρα, να αναμένουμε να δούμε τι θα υποθεί σε αυτό το σημείο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και να μην αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε οι διεθνολογούντες εδώ στην Ελλάδα.
έτσι. Θα το βρουν το στασίδι, θα τους το δώσει κάποια στιγμή η κρατούσα κατάσταση. Ας μην αγωνίγουν τόσο πολύ. Πάμε παρακάτω. Εκείνο λοιπόν το τελευταίο, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί όχι απλά από συναισθηματικούς λόγους και από ηθικούς λόγους, με ενδιαφέρει από στρατηγικούς λόγους. Στους νέους περιοχικούς χάρτες του ΝΑΤΟ, που θα συζητηθούν εκεί, δεν μπορεί να μην συζητηθούν, εκτός αν ξέρετε κάτι άλλο. Η Κύπρος θα είναι όντως ένας πίνακας συντεταγμένων, δεν θα αναφέρεται ως Κυπριακή Δημοκρατία, όπως απαιτεί η Τουρκία. Μα εδώ στην Ελλάδα από χθες λέγεται ότι αυτό δεν θα ισχύει μόνο για την Κύπρο, θα ισχύει και για άλλες χώρες, και καλόν είναι το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει τις συνταγμένες της Κύπρου. Αυτό λένε. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία για την απάλληψη ονομασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπορούμε να τη δούμε ολοκληρωμένη την πρόταση. Γιατί έχει μεγάλη σημασία ποιες είναι αυτές οι χώρες που θα αναφερθούν με συντεταγμένες. Αν αναφερθεί ας πούμε και η Τουρκία με συντεταγμένες και η Ελλάδα με συντεταγμένες, έτσι, ας αναφερθεί και η Κύπρος με συντεταγμένες, αλλά να μην λείπει η Τουρκία από αυτήν την αναφορά με συντεταγμένες, γιατί εκεί θα πεις ότι κοίταξε, το ΝΑΤΟ κάνει μια τελείως τεχνική προσέγγιση για δικούς του στρατιωτικούς, καθαρά στρατιωτικούς τεχνικούς λόγους, και αναφέρει όλες τις χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και την Τουρκία, το τονίζω αυτό, με συντεταγμένες. Γιατί αν η Ελλάδα και η Τουρκία αναφέρονται με τα ονόματά τους, έτσι, και η Κύπρος με συντεταγμένες, εδώ κάτι τρέχει. Το να είναι, ξέρω εγώ, το Ισραήλ π.χ., δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, με συντεταγμένες, θα σου πει ο άλλος, κοίταξε να δεις, το Ισραήλ δεν θέλει να μεταφερθεί στο ΝΑΤΟ, έχει τελείως συγκεκριμένη θέση, δεν επιθυμεί το ΝΑΤΟ, και δεν επιθυμεί το ΝΑΤΟ για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί θα γίνει έλεγχος στα πυρηνικά του. Πράγμα το οποίο δεν θέλει, και γι' αυτό το λόγο συνειδητά παραμένει εκτός ΝΑΤΟ. Από εκεί και μετά να δούμε το πλέγμα των χωρών που, όπως ισχυρίζονται οι λαλούντες, έτσι, θα είναι αναφερόμενες με συντεταγμένες, και να εξηγηθούν οι λόγοι, για να δούμε μήπως θα γίνει μια ιδιαίτερη μεταχείριση στην Κύπρο. Δεν το ξέρω, το τονίζω. Αν δεν είναι μέσα η Τουρκία, τότε κατά τη γνώμη σας είναι βαρύτατο το λίσθημα, εξαϊλώνεται η οντότητα στα επιτελικά σχέδια του ΝΑΤΟ της Κυπριακής Δημοκρατίας? Μα σαφέστατα, γιατί είναι απέτηση της Τουρκίας, μην το ξεχνάμε. Αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, να μην ξεχνάνε ότι η απέτηση της αναφοράς της Κύπρου με συντεταγμένες στους περιοχικούς χάρτες του ΝΑΤΟ είναι απέτηση της Τουρκίας. Σωστά. Έτσι, αυτό να μην το ξεχνάμε. Και να περιμένουμε να δούμε, μην ανησυχείτε, θα τους βρούμε. Έτσι. Να δούμε τους περιοχικούς χάρτες αυτούς και να δούμε πώς αναφέρονται οι χώρες και ποιες χώρες. Απλώς να έχουμε το μάτι μας και το αυτί μας ανοιχτά. Κύριε Μάζη, ρωτάει ο φίλος ο Νίκος, αφού σας καλημέρισει. Λέει, πώς μπορεί, κύριε Μάζη, το ΝΑΤΟ να παρέμβει στη συνθήκη του Μοντρέ, δηλαδή εντός των ατοικών θεσμικών κειμένων θα είναι με διπλή ονομασία, αλλά θα ισχύει κανονικά η συνθήκη? Δεν είναι μονομερής αλλαγή της στην ουσία? Σαφέστατα και είναι μονομερής αλλαγή της, και προσέξτε, ανοίγει κερκόπορτα, γιατί το Μοντρέ συνδέεται με τη Λοζάνη, και όταν αρχίζουμε να αλλάζουμε τα θέσφατα των συνθήκων, αρχίζουμε να ξετυλίγουμε το πουλόβερ, αρχίζουμε να ξυλώνουμε, για την ακρίβεια, το πουλόβερ. Και θα σου πούν οι Τούρκοι, εφόσον καταφέραμε αυτήν την αλλαγή στο Μοντρέ, θέλουμε και τις ανάλογες αλλαγές στη Λοζάνη, ούτως ώστε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στα δικά μας ζητούμενα, τα οποία συμπυκνώνονται στη γαλάζια πατρίδα, στο τουρκολιβικό μνημόνιο, έτσι, και βεβαίως στο κάζους μπέλι. Αυτά λοιπόν τα τρία τελευταία, μια και τα ανέφερα, θα είναι πολύ καλό να καταλάβουμε ότι, είπε ο Πρωθυπουργός, βασιζόμενοι στην καλή κοινωνία, να συζητήσουμε πολιτισμένα
και έκανε τις διαφορές, έκανε τη διαφορά διαφορές στο πληθυντικό. Ωραία, πέστε μου κάτι, με τουρκολιβικό μνημόνιο και με γαλάζια πατρίδα θεωρείτε ότι περιγράφουμε το σκηνικό της καλής γειτονίας? Εγώ δεν το βλέπω. Με το κάζους μπέλι περιγράφουμε το σκηνικό της καλής γειτονίας? Με αυτά τα τρία μαζί περιγράφουμε μια πολιτισμένη συζήτηση? Άρα... απευθύνομαι στον ορθολογισμό των ακροατών μας. Άρα κύριε Μάζη, σε μισή ώρα από τώρα τι να περιμένουμε επί της ουσίας? Γιατί κοιτάξτε, έχετε δίκιο και είναι ίσως κέρια σημασίας για σήμερα η επισήμανση ότι εδώ έχουμε μια βασική αρχικώς από εμάς, από εμάς, χωρίς να μας το ζητήσει κανείς, μετατόπιση. Από τη μία και μόνη η διαφορά οριοθέτηση φαλοκρηπίδας ΑΟΣ που λέγαμε ότι είναι καθαρά νομικής φύσεως, πάμε εμείς οι ίδιοι και λέμε ότι έχουμε γεωπολιτικής φύσεως διαφορά με την Τουρκία, με θεμελιώδης διαφορά, και η οποία, για την οποία, για την επίλυσή της θα χρειαστούμε το διεθνές δίκαιο και τους όρους κανόνες καλής γειτονίας. Καταρχάς, αφού την κάνουμε πολιτικής φύσεως και όχι νομικής, είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε διαπραγματευτή. Ή για να το πω διαφορετικά, καρφώνουμε ότι υπάρχει διαμεσολαβητής ήδη. Το λέμε ανοιχτά δηλαδή. Και θα σας πω εγώ ποιοι θα είναι οι διαμεσολαβητές. Θα είναι οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί και το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, με αυτούς τους διαμεσολαβητές, έτσι, θα φροντίσουμε να παραγνωρίσουμε όλα εκείνα τα οποία εμείς υποχωρούντες θέτουμε, δηλαδή την καλή γειτονία και τον πολιτισμό, θα υποχωρήσουμε αποδεχόμενοι την ύπαρξη κάζους μπέλι τουρκολιβικού μνημονίου και γαλάζιας πατρίδας, θα τα βαφτίσουμε όλα αυτά πολιτισμένο κλίμα και θα μπούμε σε πολιτικές συνομιλίες. Εάν αυτό το θεωρεί κάποιος, για να ξαναγυρίσω στην αρχική σας, στο αρχικό σας χαριτολόγημα περί τσακίσματος της Τουρκίας, εάν αυτό λοιπόν το θεωρούμε τσάκισμα και γονάτισμα της Τουρκίας, λυπούμε, αλλά στο πλαίσιο του ορθολογισμού που με διέπει, όσος είναι αυτός, δεν μπορώ να το δεχτώ. Έχω μια αφελή ερώτηση, κύριε Μάζη μου. Άρα κάθεσε στο τραπέζι σήμερα αυτής της επανέναρξης, έτσι διαφημίζεται, των σχέσεων σε νέα βάση κτλ. Κτλ. Και μάλιστα ακούω και για οδικό χάρτη που θα έχει την έναρξη ξανά ενδεχομένως των λεγόμενων διερευνητικών και την έναρξη εκ νέου των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τα ακούει ο κόσμος, σου λέει εντάξει, ποιος δεν το θέλει αυτό, να πάμε σε καλό κλίμα. Αλλά εδώ θέλω να μου πείτε, τι άλλαξε δηλαδή από τις 60 τόσες διερευνητικές, τι θεωρείτε αν έχει αλλάξει, τι προκύπτει παραπάνω από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 26 πολιτικά, στρατιωτικά, 3 πολιτικά, και προσθέτουν τώρα να μην πετάμε και πέραν του 25ου μεσημβρινού οπλισμένα τα ελληνικά μαχητικά. Γυρίστε εν παρόδο από το Πάσχα και μετά, αν ρωτήσετε τους πιλότους, έχει σταματήσει στα κρίσιμα κριτικά νησιά η διαδικασία των πτήσεων. Γίνεται άλλο πράγμα, αλλά πολύ πιο διακριτική παρουσία. Τι συνιστούν λοιπόν όλα αυτά και πού πάει η ιστορία τελικώς? Συνιστούν, για να το πω ευγενικά, μία υποχώρηση της Ελλάδος από πάγιες θέσεις υπεράσπισης εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, και εγγενιάζουν ένα διάλογο ο οποίος θα βάζει στο τραπέζι τα βασικά έκνομα ερωτήματα, μάλλον τις βασικές έκνομες απαιτήσεις της Τουρκίας προς συζήτηση. Με συγχωρείτε, είναι κακό να κάνεις διάλογο με την Τουρκία? Αφήστε τι θα βάλει η Τουρκία, ακόμη και αν τα βάλει η Τουρκία. Είναι κακό να κάνεις διάλογο? Όχι, όχι, είμαι υπέρ του διαλόγου. Αλλά εάν δεχτώ αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός μας, ένα διάλογο φιλικό και πολιτισμένο, πρέπει να αναιρεθούν άμεσα το κάζους μπέλι, το τουρκολιβικό μνημόνιο και η γαλάζια πατρίδα. Τότε βέβαια αποδεικνύει η ιετέρα πλευρά ότι έρχεται καλοπίστως
πολιτισμένα και σεβόμενοι τις αρχές της καλής γειτονίας να συζητήσουμε την Ελλάδα. Ένας διάλογος με απειλές αυτού του είδους και ευθύς απειλές δεν είναι διεκδικήσεις, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ούτε πολιτισμένος ούτε φιλικός και κυρίως δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι υπηρετεί το πνεύμα της καλής γειτονίας. Όταν θέλω εγώ να σου πάρω το μισό σπίτι και θες να συζητήσεις εσύ μαζί μου, δεν μπορώ να ισχυριστώ εγώ ότι το κάνω σεβόμενος στις αρχές της καλής γειτονίας, έτσι, από πλευρά σου. Δεν γίνεται να τα άρει αυτά η Τουρκία, να πει ότι κοίταξε, έφτασα σε κάποιες ακρότητες, ωραία, τώρα κάνουμε μια τάμπουλα ράζα, αφαιρούμε όλες τις δικές μας διεκδικήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο, γιατί το κάζους μπέλι δεν απαγορεύεται από το άρθρο 2 παράγραφος 4 του ΙΕ. Η εκμετάλλευση της αμοχώς του αυτή τη στιγμή δεν παραβαίνει δύο κέρυες επιταγές του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί, κύριε Μάτση, η απέτηση για δύο κράτη στην Κύπρο δεν υπερβαίνει κάθε νομιμότητα και τις αποφάσεις, δεκάδες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας Αθενός αλλά και της Ολομέλειας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ασφαλώς. Γιατί δεν υπερβαίνει το ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρως αναγνωρισμένο κράτος, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το ΝΑΤΟ αποφασίζει να το εξαφανίσει. Το ΝΑΤΟ που υποτίθεται ότι δέχεται τις αρχές, το ΙΕ αποφασίζει να το εξαφανίσει το Κυπριακό κράτος με συντεταγμένες. Όλα είναι. Έχετε δίκιο εσείς που το λέτε. Άρα, σας ρωτάω, είναι έναρξη διαλόγου υπό νέο κλίμα ψυχολογικό ή στην ουσία έχουμε μπει σε διαπραγμάτευση με μεσολαβητές? Μα οι δίθεν διερευνητικές δεν ήταν διερευνητικές. Ξέρετε, διερευνητική είναι μια διαδικασία η οποία μελετάει με ποιον τρόπο θα γίνει η συνομιλία. Θα πάμε στο δικαστήριο, θα κάτσουμε πολιτικά να το δούμε. Αυτό κάνει η διερευνητική. Η διερευνητική, όπως κατά καιρούς μας αποκαλύπτει ο Μαρτυριάρης Καλίν, έχει αιτήματα της Τουρκίας συγκεκριμένα, καμιά δεκαριά, μεταξύ των οποίων την αποστρατικοποίηση, την αναγνώριση, λέει, τουρκικών μειονοτήτων στη Δωδεκάνησο και στη Θράκη, Μαβίβατάν, τουρκολιβικά μνημόνια κτλ. Διαφορετικά μήκη Αιγυαλίτιδων ζώνης ανάλογα με το πώς θα τα δουν, πώς τα βλέπει η Τουρκία. Άλλωστε ο κ. Πρωθυπουργός δεν έχει πάψει να ομιλεί για θαλάσσιες ζώνες. Εντάξει, το έκανε συγκεκριμένο. Πώς? Είπε τώρα η Υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ, άντε και συνορεύουσα, θα σας πει κάποιος. Ναι, προσέξτε, είπε, να προσέξουμε, εδώ οι λέξεις έχουν πολύτιμη σημασία. Είπε, βασική μας διαφορά, βασική μας είναι η Υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Το βασική μας τι σημαίνει? Υπάρχουν και άλλες. Άλλωστε ο ίδιος το διευκρίνησε, μιλώντας για τις πολλές διαφορές τις οποίες έχουμε με την Τουρκία. Τι πρέπει λοιπόν να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης πέρα από τον επικοινωνιακό αρμαγεδόνα, κύριε Μάζη? Πώς θα καταλάβει ότι τα πράγματα... Ο Έλληνας πολίτης καταρχάς να κάτσει να διαβάσει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Πρώτον. Γιατί δεν έχει δικαίωμα αυτό το καλοκαίρι, το τονίζω, να πίνει το τσιπουράκι του στην παραλία και να διαβάζει ερωτικά μυθιστορήματα. Πρέπει να διαβάζει εφημερίδες, να παρακολουθεί τα μέσα, να ενημερώνεται. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μία από τις χώρες με τον μικρότερο, με το μικρότερο ποσοστό αναλφαβητισμού στον κόσμο και με τους περισσότερους επιστήμονες, να κάτσουμε κάτω επιτέλους και να αφιερώσουμε μία ώρα την ημέρα, όχι παραπάνω, μία ώρα την ημέρα να ενημερωθούμε για το τι λέγεται και τι σχεδιάζεται. Πολλά ζητάω. Γιατί ειδικά αυτό το καλοκαίρι βλέπετε ότι έρχονται ραγδαίες εξελίξεις? Ακριβώς έρχονται ραγδαίες. Εδώ θα μπουν οι βάσεις. Τώρα μπαίνουν οι βάσεις. Στο Βίλνιους μπαίνουν οι βάσεις. Και ξέρετε, ο δημοκρατικός πολίτης έχει μόνον
ένα όπλο. Το λόγο του και την πένα του. Αυτά τα δύο όπλα, λόγω και των τεχνολογικών εξελίξεων στο διαδίκτυο, μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Όχι υβρίζοντας, όχι ειρωνευόμενος, αλλά παραθέτοντας τεκμηριωμένες απόψεις ή ορθολογικά ερωτήματα. Και να απαιτεί να λαμβάνει ορθολογικές απαντήσεις. Άμα ρωτήσουμε το μέσο Έλληνα για τα βασικά άρθρα της Λοζάνης που μας αφορούν ή για το τι λέει η συνθήκη του Μοντρέ, θα παγωτευτούμε, κύριε Σαχίνη. Ναι, αλλά κύριε Μάζη, γι' αυτό το λόγο είστε ορισμένοι άνθρωποι, για να μην απογοητευόμαστε και να βοηθάτε στη δημόσια συζήτηση. Άρα εγώ αυτό που προσπαθώ να καταλάβω και εγώ και οι υπόλοιποι που δεν είμαστε οι ειδικοί και οι γνώστες, είναι ότι κατά τη γνώμη σας έχει δρομολογηθεί τόσο βαθιά εξέλιξη επί της ουσίας διαπραγματεύσεων και συμφωνιών που μπορεί να αποβούν και σε βάρος κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή και κυριαρχίας, ή είναι μια διερεύνηση. Θέλετε σύντομη και περιεκτική απάντηση στο πρώτο σας ερώτημα? Ναι, είναι η απάντησή μου. Μου, η δική μου. Είναι ναι. Σύντομη, περιεκτική και σαφής. Εύχομαι να κάνω λάθος. Εύχομαι να κάνω λάθος. Αλλά όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, νομίζω ότι τεκμηριώνουν επαρκώς αυτή μου τη βεβαιότητα. Ουδείς αλάνθεστος. Ουδείς. Μόνο ο Θεός. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Αλλά αυτό που προκύπτει από αυτά που σας είπα προηγουμένως. Άλλωστε και ο νυν Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος είχε σαφείς και δηλωθεί σε θέσεις ως Υπουργός Επικρατείας, αν θυμάμαι καλά. Για τα 6 μίλια κόκκινη γραμμή, δεν εννοείται. Ακριβώς. Λέει ο Σπύρος εδώ, ελπίζω να κάνει βρετανικό χιούμορ ο κύριος Μάζης, όπως είπε στην αρχή, που λέει ότι θα ενημερωθούμε από εφημερίδες και κανάλια, διότι κατά τα άλλα μάλλον πλάκα μας κάνει. Τι να ενημερωθούμε, αφού σε όλα κερδίζουμε, νικάμε και είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν. Πλάκα μας κάνει. Όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Δεν μου επιτρέπετε να διαφημίσω μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία θεωρώ αξιόπιστα, αλλά υπάρχουν. Άλλος... Όπως και οι ιστοσελίδες οι οποίες δεν μου επιτρέπετε να διαφημίσω ότι είναι αξιόπιστες, έτσι δεν κάνει, αλλά υπάρχουν και είναι παγκοίνως γνωστές. Άλλος φίλος εδώ, κύριε Μάζη, άρα κατά τη γνώμη σας τι θα είναι καλό να βγει από τη σημερινή συνάντηση? Πώς θα καταλάβουμε ότι τα πράγματα δεν είναι απελπιστικά? Πρώτον, από τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη θα έλεγα ότι πρέπει να βγει ένα κοινό ανακοινοθέντα, το οποίο θα συνοδεύεται με δύο ατομικά ανακοινοθέντα και το οποίο θα λέει ότι έγινε μία συζήτηση σε πνεύμα κατανοήσεως μεταξύ των δύο πλευρών και η συζήτηση σε αυτή υπήρξε ειλικρινής. Τελεία. Οι διπλωμάτες, τους οποίους φιλοξενείται κατά καιρούς, εξαιρετικούς διπλωμάτες όπως τον κύριο Εφαντή και άλλους, καταλαβαίνουν τι είπα. Δηλαδή υπήρξε μια ειλικρινή συζήτηση. Τι σημαίνει στη διπλωματική γλώσσα? Ότι τα είπε ο καθένας χοντρά στον άλλον όπως τα νιώθει, δεν έκανε κανένας ένα βήμα πίσω, γι' αυτό η συζήτηση ήταν ειλικρινής, έγινε σε καλό κλίμα κατανοήσεως του γεγονότος ότι πρέπει να συζητάμε, δηλαδή, τελεία. Και μετά να δω μια ατομική ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη η οποία θα λέει ότι θέσαμε το μοναδικό πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και είναι η χάραξη της υφαλοκρηπίδας βάσει των αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης Άγκλος 3 του 1982. Τελεία. Και από την άλλη μεριά μία δήλωση του κυρίου Ερντογάν, την οποία δεν μπορώ να περιγράψω ακριβώς, αλλά φαντάζομαι ότι θα κινείται ότι η Τουρκία έθεσε τα νόμιμα αιτήματά της
για την, παραδείγματος χάρη, για την ειρηνική συνύπαρξη κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έτσι, και για τη μετατροπή του Αιγαίου σε θάλασσα ειρήνης. Κάπως έτσι, ας πούμε, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Οπότε θα καταλάβουμε εκεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την πάγια εθνική θέση ότι μία είναι η διαφορά και αυτή είναι νομική. Ο κύριος Ερντογάν υπερασπίζεται τις δικές του θέσεις. Έγινε ένας διάλογος κοφών, έτσι, και τελείωσε εκεί το θέμα, και από εκεί και ύστερα δεν βλέπω το λόγο γιατί να υπάρξει μία επισπεύδουσα Ελλάς για να συζητήσει δικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης. Και τι λέτε, κύριε Μάζη, εσείς για όλα αυτά? Εδώ στην Ελλάδα ανοίγει διάλογος και από τις γνωστές δεξαμενές σκέψεις όπως το ΕΛΙΑΜΕΠ με μελέτες, ότι έχουμε μαξιμαλισμό εμείς, ότι έχουμε και εμείς τα δικά μας. Δεν είναι έτσι όπως τα λέμε, δεν είναι έτσι όπως τα περιγράφουμε. Να αφήσουμε τους υδρογονάνθρακες και εμείς και η Τουρκία, που είναι πηγή κακού και τριβών. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κρίνω ειδικά το ΕΛΙΑΜΕΠ, έτσι. Θέλω να κρίνω αυτές τις θέσεις. Έχω διαβάσει και εγώ τη σχετική έκθεση. Εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι να κρίνονται τα επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα αυτά σε μία περίοδο όπου βλέπουμε ότι και το Ισραήλ και η Αίγυπτος και η Κύπρος και τα άλλα μέρη του κόσμου ξαναγυρνάνε στα ορυκτά καύσιμα, και πλέον οι διεθνείς οικονομολόγοι έρχονται και λένε ότι η κατάσταση η οποία προκύπτει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά τη ρωσική εισβολή δηλαδή στην Ουκρανία, είναι τέτοια που αναγκάζεται η ευρωπαϊκή και η διεθνής οικονομία να επανέλθει στα ορυκτά καύσιμα. Και δεν μιλάει μόνο για το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο εντάσσοντάς τα στα ορυκτά καύσιμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, αλλά μιλάει και για λιγνίτες, λιθάνθρακες κτλ. Συνεπώς, να κρίνουμε ένα τέτοιο επιχείρημα σύμφωνα με αυτά που λένε οι διεθνείς οικονομολόγοι, και οι οποίοι κρίνουν τελείως ψυχρά και τελείως αντικειμενικά, άλλωστε είναι όλοι δυτικοί. Δεν παίρνουμε τη γνώμη κανενός ανατολικού, όχι, των δυτικών οικονομολόγων. Οπότε το επιχείρημα αυτό δεν στέκει. Βασικό. Τώρα, οι απόψεις του τύπου να μην είμαστε μονοφάιδες, να μαξιμαλιστές, μάλιστα. Ναι, να δώσουμε, να υποχωρήσουμε όπως υποχωρήσαμε, λέει Έλλην υπουργός, όπως υποχωρήσαμε, δεν το λέει υποχωρήσαμε, κατά το πρότυπο της διευθετήσεως του Ιωνίου, ένα, και το πρότυπο της διευθετήσεως της μερικής οριοθετήσεως Ελλάδος-Αιγύπτου. Μα και στο ένα πρότυπο και στο άλλο πρότυπο κάναμε υποχωρήσεις και μειωμένες επιρροές των ακτών μας στην Αιγαλίτιδα ζώνη. Εάν λοιπόν λέμε εμείς οι ίδιοι αυτά τα πράγματα, και το είχα πολλές φορές στην εκπομπή σας, κύριε Σαχίνη, και αλαχού τονίσει, είχα τονίσει την αντίδραση του κυρίου Τσαβούσογλου τότε, μετά από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών Ελλάδος-Ιταλίας, ο οποίος την είχε εγκρίνει και είχε πει τι, να μην την ξεχνάμε τη φράση αυτή. Σωστό. Ότι αν και στο Αιγαίο προχωρήσουμε σε ανάλογες ρυθμίσεις, η Τουρκία τις καλωσορίζει. Γιατί? Γιατί και στη μία και στην άλλη περίπτωση υποχωρήσαμε από κυριαρχικά δικαιώματα εμβελίας της Αιγαλίτιδας ζώνης μας. Δυστυχώς, κύριε Μάζη, όμως αυτά ολίγοι τα λέτε όπως είναι, δεν τα βάζετε με επικοινωνιακές φιωριτούρες, και έτσι θα πρέπει να ακούγονται και να παίρνει ο ελληνικός λαός τις αποφάσεις του, γιατί μπορεί και να το δέχεται. Δεν θα πούμε εμείς τι θα εδώ κάνει, λοιπόν, αλλά να ακούγονται όσοι είναι. Ναι, εδώ θέλω να πω το εξής. Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τα δέχεται, ποιος είναι ο Μάζης, ποιος είναι ο Σαχίνης, ποιος είναι ο οποιοσδήποτε άλλος, τίποτε δεν είναι. Τίποτε απολύτως δεν είναι. Η τελευταία τρύπα της φλογέρας, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τα δέχεται, καλώς κάνει και τα δέχεται,
Αυτός θα υποστεί τις συνέπειες, μεταξύ αυτών φυσικά και εμείς. Δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε να δώσουμε λόγο στη συνείδησή μας, στην επιστημονική, στη λογική μας. Και αν θέλετε, βάζω τελευταίο τον πατριωτισμό μας. Γιατί? Γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο. Αλλά να εφαρμόζεται όμως το διεθνές δίκαιο. Διότι το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει την Άγκλος 3 δεν σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένη να την τηρεί, διότι υπέχει πλέον θέση εθνικού δικαίου. Μετά από 160 και τόσες χώρες οι οποίες την έχουν υπογράψει. Και την έχει εφαρμόσει στη Μαύρη Θάλασσα με τη Ρωσία, μάλιστα, χωρίς απλά να το ανακοινώνει. Μάλιστα. Άρα τι βλέπουμε? Ο πραγματικός παράγων ο οποίος μετράει είναι η ισχύς και η κουλτούρα ασφαλείας την οποία έχει η χώρα η οποία θα έρθει να διεκδικήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την εθνική της κυριαρχία. Εδώ παρακολουθώ μία διαφορά μεταξύ των θέσεων του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος και του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, ο οποίος Υπουργός Εθνικής Αμήνης κάθε φορά δεν παραλείπει μαζί με την εθνική κυριαρχία να τονίζει και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ενώ δεν βλέπω το ίδιο από την σωστή επισήμανση. Σωστή επισήμανση. Έτσι. Εδώ είμαστε κύριε Μαζί, θα αποτιμήσουμε των επαφών τις επόμενες μέρες και θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας έτσι παρέμβαση συχνό το 984 σε μια περίοδο που πραγματικά είναι εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη ως προς την πορεία που θα πάρουν τα πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα σας.